Είμαι ο Αντώνης Κούκιν και θέλω να σου ζητήσω, μόλις δεις το βίντεο αυτό, να μου πεις τη γνώμη σου και αν θέλεις μπορείς να γραφτείς συνδρομητής, να πατάς την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε αφορά το κανάλι μας και αν δεν σου πέφτει κόπος, κάνε και ένα like. Αλλάξανε οι εποχές, αλλάξαμε κι εμείς και κόψανε τις ροές στου κόσμου την ψυχή και κλείσαμε τα μάτια μας. Τσονάκια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε πάντα καλά, εσείς και όλη η οικογένειά σας. Ναι, καλά καταλάβατε, είμαι ο Αντώνης Κούκεν και σήμερα δεν θα με δείτε ζωντανά, αλλά θα με ακούσετε με τον ίδιο τρόπο απολαυστικά, όπως κάνετε πάντα μέσα από αυτό το podcast. Τι είναι το podcast? Διότι οι παλιότεροι ακούτε και κάποιες ξενικές εκφράσεις και καλό είναι να τις εξηγούμε. Είναι σαν να ακούτε μια ραδιοφωνική εκπομπή και αντί να ακούσετε μουσική, θα ακούσετε εμένα να σας λέω για πράγματα που ταλανίζουν την καθημερινότητά μας και κυρίως βάζουν τον εγκέφαλό μας σε λειτουργία, διότι αν βλέπουμε βοθροκάναλα τα επιδοτούμενα της κουλοκρατίας, το χάσαμε το παιχνίδι και το παιχνίδι της ζωής χάνεται όταν χαθεί το παιχνίδι της λογικής και της ευσυνειδησίας. Γι' αυτό επιτρέψτε μου σήμερα να σας μεταφέρω ένα καταπληκτικό κείμενο από αυτά που γράφει ένας καθηγητής πανεπιστημίου που τον γνωρίζω προσωπικά, τον εκτιμώ, τον σέβομαι και τον αγαπώ και είναι ο κύριος Κώστας Πατέρας, βρίσκεται στα Τρίκαλα, στη γενέτειρα πόλη μου και όταν δίνει αυτά τα υπέροχα κείμενα στο Τρίκαλα Ιν και δεν τους δίνουν πολύ σημασία, σκέφτηκα να τα δίνω εγώ μεγαλύτερη αξία μιας και τη χρήζουν και με το παραπάνω. Τι θα λέγατε να πάμε λίγο πίσω στην αρχαιότητα και να θυμηθούμε έναν από τους αρχαίους ημών προγόνους μας, τον Ηράκλητο τον Εφέσιο. Αποκαλούνταν και σκοτεινός. Έζησε το 544 μέχρι το 484 π.Χ. Ήταν Έλληνας προσοκρατικός φιλόσοφος που έζησε στην Ιωνία της Μικράς Ασίας. Ήταν εμπνευσμένος και μάλλον αυτοδίδακτος μελετητής του φυσικού κόσμου. Ανάμεσα στα λίγα αποφθέγματά του είναι και το «τα πάντα ρί και ουδέν μένει». Δηλαδή όλα αλλάζουν και τίποτε δεν μένει σταθερό. Όταν μάλιστα του ζητήθηκε να γράψει νόμους για την Έφεσο, αυτός αρνήθηκε λέγοντας το «και κρατήστε την πονηρά πολιτεία την πόλην». Δηλαδή ότι είχε επικρατήσει η φαυλότητα στην πόλη κράτος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και σήμερα ότι τα πράγματα όλα αλλάζουν παντού. Στην κοινωνία, στην οικονομία, στην πολιτική και γενικά στην ζωή. Το γνωμικό αυτό του Ηράκλητου είναι απόλυτα δεμένο με τα τελευταία πολιτικά γεγονότα τόσο στην Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Ο Εμμανουήλ Ζαν Μισελ Φρεντερίκ Μακρόν, τι ονοματεπώνυμο είναι αυτό, σιδηρόδρομος της Τρενοσέ, δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί. Αυτός λοιπόν είναι πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 2017. Κατά τη θητεία του έγιναν πολλά και ο ίδιος είχε ακραίες τοποθετήσεις. Φάνηκε πολύ σκληρός στα οικονομικά και πολλές αποφάσεις του έγιναν αιτία να συγκλονιστεί η Γαλλία από μεγάλες απεργίες τόσο των εργαζομένων και συνταξιούχων όσο και των γεωργών κτηνοτρόφων. Ποιος δεν θυμάται
τα πράσινα γυλαίκα, είναι αυτός που είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, που ήρθε σε ρήξη με το Σουλτάνο της Τουρκίας, το πιστεύετε? Και αργότερα βέβαια ήρθαν οι αγκαλίτσες και τα φυλάκια και ήταν αυτός που πήρε αποφάσεις αντιλαϊκές. Ας μην γελιόμαστε, τα μεγάλα κράτη δεν έχουν φιλίες, έχουν μόνο συμφέροντα. Οι πρόσφατες όμως ευρωεκλογές τον καταπώντησαν και η απόφαση του να στήσει κάλπες για βουλευτικές εκλογές ήταν ένα τραγικότατο λάθος. Όταν χάνεις, ή φεύγεις ή σιωπάς και δεν προκαλείς τον λαό με νέες κάλπες. Κάτι ξέρει και ο δικός μας ο Κούλης Μιζωτάκης και ακολούθησε το δεύτερο. Δεν προκάλεσε τον λαό, αντιθέτως έδειξε πως έχει όλη την διάθεση να κάνει ανασχηματισμό. Και όλα ξαφνικά τα προβλήματα στην Ελλάδα, είδατε ή μήπως δεν είδατε, να έχουν διορθωθεί. Πάντως οι φωτιές καλά κρατούν και ήρθαν κατά περίεργο τρόπο, βρε παιδί μου, τόσο έντονες μετά τις ευρωεκλογές. Δική μου συλλογισμή, όχι του κύριου Κώστα Πατέρα, το αποτέλεσμα της θεσινής όμως ψηφοφορίας στη Γαλλία έδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν πρέπει να προκαλείς ένα καταπιεσμένο λαό, και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να κυβερνάς για πάντα. Κούλα, τα ακούς? Σας είπα, συγχωρέστε με, αλλά μου βγαίνει αυτή η φωνή της συνείδησης που πετάγεται εμβόλυμα τη στιγμή που σας μεταφέρω το κείμενο. Έτσι εξαϊλώθηκε ο Μακρόν και προσωπικά και ως κόμμα, αφού η δεξιά, η Μαρί Λεπέν, με την εθνική συσπήρωση πήρε 34%, η συμμαχία της αριστεράς 28% και η συμμαχία του Εμμανουέλ Μακρόν πήρε 20,05%. Τώρα όλοι ψάχνονται και θέλουν ένα ενιαίο μέτωπο κατά της δεξιάς της Μαρί Λεπέν, η οποία θέλει την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή την ερχόμενη Κυριακή και από ό,τι φαίνεται θα την πάρει. Πάντως η παντοδυναμία και παντοκρατορία του Μακρόν στη Γαλλική Δημοκρατία, ό,τι και να βγάλει, η δεύτερη κάλπη δηλαδή στις 6 Ιουλίου, έληξε οριστικά και αμετάκλητα. Ήρθε το τέλος. Κούλα, τα ακούς? Ο Μακρόν ήταν και είναι ένας υποστηρικτής της Ελλάδας και προσωπικός φίλος του Κούλη Μιζωτάκη, με το αμζημίωτο φυσικά. Γιατί από την Γαλλία πήραμε αμυντικό εξοπλισμό πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσουμε, άκουσον, τη νεοοθωμανική αυτοκρατορία, που είναι αλήθεια ότι τη θέλει και το ωραίγεται αυτό ο Ερντογάν. Μάλιστα οι προχθεσινές απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου τίναξαν στον αέρα τις ψεύτικες συμφωνίες για τα μάτια του κόσμου, που δυστυχώς η παράνομη κατοχή της Κύπρου που στενάζει από τα άρβυλα των Τούρκων στρατιωτικών τα λέγει όλα. Το ίδιο πολιτικό φαινόμενο αυταρχικής και κακής διοίκησης έχουμε και στη χώρα μας από το 2019, που βγήκε ο Κούλης Μιζωτάκης με το προσωπικό του κόμμα, που δυστυχώς φέρει ακόμα το όνομα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα σύμφωνα με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, έχει και σήμερα η Νέα Δημοκρατία τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και συγχωρέστε με που γελάω, αλλά εδώ γελάει όχι μόνο ο ομιλόν, αλλά και το παρδαλό κατσίκι. Όντως όμως πολύ θυελώδης ήταν η πρόσφατη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αφού 32 βουλευτές από αυτούς που μίλησαν, γιατί ήταν και άλλοι που δεν πρόλαβαν, ξεσπάθωσαν κατά του αυταρχικού και παράλογου πρωθυπουργού. Ήταν η πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια που βουλευτές έριξαν δηλητηριώδη βέλη κατά του προσώπου του Κυριάκου Μιζωτάκη, αμφισβητώντας ευθέως τις προσωπικές του επιλογές για την εκλογή της Σακελαροπούλου, για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για την πρωτοφανή ακρίβεια, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και παρακολουθήσεις, για τα τραγικά τέμπη που δεν έχει γίνει τίποτα, κανένας δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη παρά μόνο ο μηχανοδηγός. Δηλαδή είναι σαν τώρα που βλέπουμε να καίγονται τα δάση μας και εμείς στεκόμαστε στη γλάστρα στο μπαλκόνι μας, που με τον Μητσοτάκη δεν θα την έχουμε κι αυτή εν καιρό, όσο παραμένει εδώ πρωθυπουργός. Ξεχνάμε επίσης
τις υπουργοποιήσεις αλλοδαπών πολιτικών προσώπων από την κεροσκοπική αριστερά μέχρι τα εναπομείναντα πολιτικά κουφάρια του σημειτικού Πασόκ, μερικά μάλιστα από τα παλαιά και αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι βουλευτές Κακλαμάνης, Βλάχος, Βλάσης, Σαλμός και Μηταράκης, είπαν αλήθειες που ούτε λίγο πολύ έδειξαν κίτρινη κάρτα στον Αλαζόνα πρωθυπουργό. Τι είπαν τα στελέχη αυτά? Μην θεωρείτε δεδομένη την ψήφο ούτε για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν σέβεστε τους βουλευτές και ήταν λάθος το λίγο Πασόκ και λίγο ποτάμι να έρθει στην κυβέρνηση. Άρχισαν λοιπόν τα όργανα στη Νέα Δημοκρατία, την παρδαλή Νέα Δημοκρατία του Πρωθυπουργού, και ήδη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Πολλοί βουλευτές όλων των τάσεων ξεμπρόστιασαν τον Πρωθυπουργό, η καρέκλα του οποίου τρίζει επικίνδυνα. Το καταλαβαίνει? Το αντιλαμβάνεται? Εσείς τι λέτε, τσονάκια μου? Γράψτε μου κάτω από το βίντεο αυτό τη γνώμη σας. Θέλω τη γνώμη σας. Και όταν ακούτε να λέμε κάτι και να σχολιάζω, μην βλέπετε μόνο ή μην ακούτε κάτι χωρίς να εκφέρετε την άποψή σας. Διότι εκφέροντας την άποψή σας στηρίζετε τον διάλογο και την δημοκρατία. Είναι σημαντική η δημοκρατία να υπάρχει σε μια χώρα, διότι μπορούμε ελεύθερα να εκφραζόμαστε, να συλλογιζόμαστε και να σκεφτόμαστε πως μέσα από την κριτική, μέσα από όλα αυτά που λέμε όλοι μαζί, βοηθάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό που θέλουμε να έρθει όχι για μας, αλλά για τα παιδιά μας. Διότι αν δεν το έχετε καταλάβει, η χώρα βουλιάζει και ο Κούλης χτενίζεται. Και ταινίζεται με έναν τρόπο να μην πιάσει, βρε παιδί μου, το χτενάκι, το περουκίνι και το βγάλει κατά λάθος. Άλλαξε και τη φυσιογνωμία και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και είχε το θράσος να μιλάει για ρίζες και κορυφές των δένδρων και για αρχές. Είχε τις ίδιες αρχές η Σακελαροπούλου, ο Θεοδωρικάκης, ο Χρυσοχοΐδης, ο Σκέρτσος, ο Γεραπετρίτης, η Μενδώνα, ο Πατέλης και όλο το κακό συναπάντημα που έφερε ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή? Ήταν όλοι πολέμοι κυβριστές. Καμία απολύτως σχέση, και μάλιστα αποκαλούσαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για όσους δεν το θυμούνται, ως φασίστες. Ναι, καλά ακούσατε. Φασίστες. Εξάλλου, η Αγία Οικογένεια των Μητσοτάκηδων δεν ήταν ποτέ δεξιά και κεντροαριστερά. Και ήταν μεγάλο λάθος, αμαυρώνοντας και τη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τα όσα επικαλέστηκε ο πανικόβλητος πλέον πρωθυπουργός. Δεν έβαλε μυαλό και ούτε πήρε το μήνυμα των ευρωεκλογών, όπου έχασε 13% και 1.000.000 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι απειλές του Πρωθυπουργού, έχοντας πάντα το αριστερό χέρι στην δεξιά τσέπη του παντελονιού, δεν φοβίζουν κανέναν. Ο κύβος ερήφθη. Τα τζάκια σβήνουν και πρέπει να σβήσουν. Το σύνδρομο του Μακρόν πέρασε μέσα από τα τείχη της προδομένης ελληνικής κοινωνίας. Η αλαζονία, η ακρίβεια, το έγκλημα των τεμπών που ακολουθείται από το έγκλημα της συγκάλυψης, η τραγική θέση των νοσοκομείων, πώς λειτουργούν με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του μισού υγειονομικού προσωπικού, τα τραγικά λάθη στην παιδεία, η προδοτική πολιτική στα εξωτερικά θέματα με την Τουρκία, η ληστεία του φορολογικού συστήματος και, για κάποιους, ο επέσχυτος νόμος του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, που ήταν μαχαίρι στην καρδιά της Εκκλησίας, που όπου την βολεύει συμπορεύεται με την πολιτική εξουσία του Μητσοτάκη, και όταν δεν την βολεύει απλά δεν μιλά. Σωπαίνει σαν τη Μαρία της Σιωπής που πρωταγωνιστούσε η Ελίκη Βουγιουκλάκη. Θα οδηγήσουν πολύ σύντομα και τον Κούλη Μητσοτάκη στον κεάδα που έπεσε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ή μήπως θα καθυστερήσει περισσότερο, πιστεύετε? Το σύνθημα του Μητσοτάκη ήταν «Πάμε μπροστά», που ήταν και του Μακρόν, και προκαλεί οργή και γέλια στους πολίτες, και ο Πρωθυπουργός είναι κλασικά στο σημείο μπρος γκρεμός, βαθύς, και πίσω ρέμα δυνατό, και αν σε πάρει θα σε πάει μακριά από εδώ αμήν και πότε. Πόσο δίκαιο είχε ο μεγάλος νομοθέτης όλων που έζησε το 630 με το 560 π.Χ. όταν έλεγε «Τις πολίτες μη θρασίνου», δηλαδή να μην αποθρασίνεστε προς τους πολίτες ως ηγέτες. Έρχεται και το τέλος της δυναστείας των Μητσοτάκηδων, η οποία
εθέσπισε την ασυλία όπως έκαναν και οι τύρανοι της αρχαίας Ελλάδας και εκτός από την ασυλία θέσπισε και το ακαταδίωκτο των τηλεπιστημόνων που μας μπόλιασαν υποχρεωτικά και κάθε μέρα εκεί στα Τρίκαλα κόσμος πολύς φεύγει για ταξίδια μακρινά. Γιατί βλέπετε, αν ήσουν 60 ετών και άνω, ο υποχρεωτικός μπολιασμός ήταν τέτοιος που αν δεν τον έκανες σου έδινε πρόστιμο κάθε μήνα 100 ευρώ και σου απαγόρευε να παρευρεθείς οπουδήποτε ως κοινωνικό όν θα έπρεπε να έχεις το δικαίωμα να συμμετέχεις. Αυτά είναι δικά μου σχόλια, Τσονάκια μου. Ο άρχοντας πρέπει να γνωρίζει ότι δεν κυβερνά για πάντα, έλεγε ο σοφός Αγάθων το 450 με 400 π.Χ. Δυστυχώς, για όλους αυτούς, και αμήν και πότε θα πω εγώ, ό,τι έχει αρχή έχει και ένα τέλος. Απλά το τέλος των πρωθυπουργών τύπου Μακρόν και Μητσοτάκη άργησε πολύ και ελπίζουμε να έρθει το συντομότερο. Είμαι ο Αντώνης Κούκεν και θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου, μ' ακούσατε, γραφτείτε συνδρομητές, στηρίξτε τη φωνή μου και πριν φύγετε από το βίντεο αυτό αφήστε ένα μήνυμα και εκφράστε την άποψή σας. Ως την επόμενη φορά σας αγαπώ πολύ, να είστε πάντα καλά, να χαμογελάτε και να κάνετε το σταυρό σας. Φίλοι Ρουφιχτός Τιμούρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Έως την επόμενη φορά, θέλω να είσαι καλά, να χαμογελάς και το διπλανό σου να βοηθάς.